εδώ βρισκόμαστε στο Action Business, φίλες και φίλοι, και οι άνθρωποι οι οποίοι θα συναντήσουμε είναι επιχειρηματίες από τα Δωδεκάνησα. Είναι επιχειρηματίες οι οποίοι αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι ναι, μεν πηγαίνουμε καλά στον τουρισμό, αλλά πάσχουμε από δύο πράγματα. Αφενός, δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε εύκολα τα κέρδη, αφετέρου του τουρισμού βεβαίως, το εισόδημα το οποίο έρχεται από το εξωτερικό. Αφετέρου υπάρχει ένα θέμα τεράστιο με τις υποδομές και τους εργαζόμενους. Υποδομές, κάτι απλό. Μπορεί να ξεκινήσουν από τη Μαρίνα, που φιλοξενεί σκάφη πολυτελείες και ανθρώπους με υψηλό εισόδημα. Τουρίστες από υψηλό εισόδημα. Χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, τη Σίμης, 50 θέσεις. Και απέναντι στην Τουρκία, 1.250 θέσεις. Δείτε έναν ανταγωνισμό, δείτε τους δρόμους. Δείτε βεβαίως πάρα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με το εμπόριο, με την εστίαση. Όλα αυτά να πάνε μαζί και να αποκομίσουν εισοδήματα όλοι οι εργάζονται πάνω στο τουριστικό προϊόν. Μιλήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους, είδαμε την προσπάθεια που κάνανε. Αναδεικνύουμε πολύ ωραίες και βιομηχανίες, παρακαλώ πάρα πολύ, όπως θα δείτε το τελευταίο παράδειγμα, βιομηχανία παραγωγής ζήθου στη Ρόδο. Και βεβαίως ακούσαμε τα ζητήματα και θα τα μεταφέρουμε. Πάμε να τους δούμε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία έχουμε αύξηση του τουρισμού, έχουμε μια αύξηση των αναφίξεων της τάξης του 12,5-13% όσον αφορά το αεροδρόμιο. Έχουμε όμως μια ελαφρά ανισορροπία στην αύξηση των πωλήσεων των καταστημάτων σε σχέση με την αύξηση των αναφίξεων. Αυτά τα δύο καμπύλ δεν πηγαίνουν παράλληλα. Έχουμε μια ελαφρά υστέρηση στην αγορά, η οποία κινείται και με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο εστίαση, γρήγορο φαγητό, το οποίο πηγαίνει αρκετά καλά σε σχέση με τις αφίξεις, δείχνει την δυναμική του. Η υπόλοιπη αγορά όμως έχει ακόμα μια αρκετά μεγάλη στέρηση. 97,7% είναι η εξάρτησή μας από τον τουρισμό. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο, αν κάτσει να το σκεφτεί κανείς. Τι ζητάμε, υποδομές. Διότι ένας προορισμός του ύψους και της τάξης του Ρόδου, ο οποίος έχει πολλαπλές δυνατότητες και πολύ παραπάνω δυνατότητες από αυτές που είναι σήμερα, με τις σωστές και τις κατάλληλες υποδομές που είναι νερό, ενέργεια, οδικό δίκτυο και πολλά άλλα πράγματα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει πολύ παραπάνω κόσμο, μια τελείως διαφορετική μορφολογία τουριστική και ένα τελείως διαφορετικό οικοσύστημα τουριστών, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν μεταξύ τους μεγάλη διαφορά. Ας πούμε, περιπατητικός τουρισμός, θα μπορούσε θρησκευτικός τουρισμός, θα μπορούσε να υπάρχει τουρισμός απλά διασκέδασης, θα μπορούσαν να υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τύποι τουρισμού και έτσι το προϊόν μας να γίνει πιο ανθεκτικό. Αντέχει τον υπερτουρισμό η Δωδεκάνησος Μικός, η Ρόδος? Όπως έχουμε πλέον τοποθετηθεί στην αγορά, πλέον όχι. Υπάρχει θέμα. Και αναφέρω ως παράδειγμα μια τεράστια υποδομή η οποία έγινε στην ΚΟ με το αεροδρόμιο της Φραπόρτ, που αυτόματα έχει ανεβάσει λοιπόν την αξία στο νησί μας. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, έχουν κάνει ένα προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια. Οπότε έχουμε θέματα στις υποδομές, δηλαδή οδικό δίκτυο. Πρέπει να δούμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δούμε μεταφορές, πλοία. Δηλαδή η ΚΟΣ είναι μητροπολιτικό κέντρο. Πρέπει να δούμε πώς μεταφέρεται αυτός ο κόσμος στα γύρω νησιά. Έχουμε θέματα στα λιμάνια μας. Άρα θέλουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλουμε συνεργασία, ο Ρόδος, ΚΟΣ και όλα τα νησιά μαζί, για να δούμε πλέον τι είναι αυτό που έρχεται. Διότι αυτό που έρχεται το βλέπουμε ενώ δεν αντιδρούμε. Άρα λοιπόν θέλει συνεργασία, εννοείται με την κυβέρνηση, με την περιφέρεια, με τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος ξέρει τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και πρόεδρος του επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου. Οπότε υπάρχει φάσμα συνεργασίας, μπορούμε να συνεργαστούμε και μπορούμε να δούμε την επόμενη μέρα. Εμείς στην ΚΟ έχουμε μια από τις καλύτερες μαρίνες πλέον, όχι στη Δωδεκάνησο, σε όλη την Ελλάδα και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Παλεύουμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη φάση, δηλαδή ενώ έχουμε 250 θέσεις, να πάμε στις 500 θέσεις. Όταν βλέπουμε ότι τριγύρω από εμάς έχουμε τεράστιο ανταγωνισμό. Και εγώ δεν θα μιλήσω για Ισπανία, Κροατία, Ιταλία. Εμείς έχουμε έναν καλό ανταγωνιστή, θα πω εγώ, με την καλή έννοια της λέξης. Έχουμε την Τουρκία.
Και βλέπουμε ότι σε μια ευρύτερη περιοχή, που γύρω μας δηλαδή, ενώ εμείς έχουμε περίπου στις 1.500 θέσεις σε μαρίνες, οι Τούρκοι απέναντι έχουν πάνω από 4.000. Δηλαδή τα νούμερα είναι τελείως διαφορετικά, δουλεύουν με άλλο τρόπο και πρέπει να συντονιστούμε στην επιχειρηματικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και θα πω, δεν θα το δούμε ανταγωνιστικά, θα το δούμε συναγωνιστικά. Άρα μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους, θέλουμε όμως... Υπάρχει ζήτηση. Τεράστια ζήτηση. Ναι. Τεράστια ζήτηση. Και αυτό φαίνεται καθημερινά. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι τα νησιά μας είναι και πύλη εισόδου. Οπότε θα μπορούσαμε αυτό κάλλιστα παρενθετικά να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Δηλαδή, ερχόμενα από τα πλοία αυτά, τα σκάφη αυτά, τα γιότ από τρίτες χώρες, εκ των πραγμάτων πρέπει να σταματήσουν σε ελληνικά λιμάνια να κάνουν την είσοδο για να πάνε στην Ευρώπη που θα πρέπει να κάνουν τον τουρισμό τους κτλ. Άρα λοιπόν θέλουν μια καλύτερη οργάνωση. Τα λιμάνια μας θέλουν βοήθεια. Δυστυχώς είμαστε σε όχι καλό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Όμως το λέμε όχι για να κάνουμε πολιτική, για να δούμε ποιες είναι οι σταθερές για να πάμε στην επόμενη μέρα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα κομμάτι με την ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού, τις εναλλακτικές μορφές. Είτε αυτός είναι θρησκευτικός, είτε αυτός είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, είτε ο αθλητικός τουρισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια στα οποία έχουμε επενδύσει. Σαφώς ο θαλάσσιος, ιδίως ο θαλάσσιος τουρισμός, εκτός από το χρήμα το οποίο φέρνει στην τοπική κοινωνία, ανοίγει και μια σειρά με θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσωπικό, δεν υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή να το υπηρετήσει. Έτσι λοιπόν είμαστε στο κομμάτι και της εκπαίδευσης και της, να ζητήσουμε από το κράτος και τα Υπουργεία όλες τις βοήθειες τις οποίες θα μπορούσαμε να πάρουμε, έτσι ώστε να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα είναι το κομμάτι που λέγεται η μεταφορά των πρώτων υλών. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παράγουμε από εδώ τη δίνη. Έχουμε συμμετληθεί με παραγωγούς στην υπηρετική Ελλάδα, διότι λόγω κλίματος εδώ πέρα και λόγω νερού και καταστάσεων δεν μπορεί να παραχθεί εδώ. Άρα ξεκινάς με ένα πρόβλημα στη μεταφορά της πρώτης ύλης, όπου το θέμα το ακτοπλοϊκό είναι πολύ σοβαρό. Και για τα κόστη και για όλα. Γιατί και φέρνουμε και στέλνουμε. Αυτό μας δημιουργεί ένα μειονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού του εγχώριου, έτσι. Από εκεί και πέρα η ποιότητα, η εμπιστοσύνη και τα χρόνια που έχουμε στην αγορά, διότι εκτός από το κομμάτι της ηθοποιίας είμαστε και στο κομμάτι των αναψυχτικών χυμών νερών και στα γαλακτοκομικά, με τρία εργοστάσια στην Ρόδο. Μπράβο. Και προσπαθούμε εκεί πέρα να κάνουμε οικονομίες κλίμακος με τις μεταφορές και όλα αυτά. Απλώς αυτό είναι το πρόβλημα του νησιού, ότι το καράβι και η θάλασσα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς αυτή τη στιγμή και τα τρία εργοστάσια απασχολούν 260 άτομα. Πάνω από τα μισά είναι όλο το χρόνο, ολόχρονα, διότι δουλεύουμε με όλη την Ελλάδα. Αν σας πω ότι έχουμε θέμα, τώρα άκουσα και τον Περιφερειάρχη πριν που μίλαγε, υπάρχει σοβαρό θέμα, ειδικά στο κομμάτι της διανομής και εξειδικευμένου προσωπικού για τα εργοστάσια. Δηλαδή, εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή εργάτες μπορείς να βρεις ή χειριστές. Το θέμα είναι εξειδικευμένο, χημικούς, λεπτομηχανικούς. Θα επιμείνετε ένα δικό σας μήνυμα. Πρέπει να επιμένουν οι νέοι επιχειρηματίες, να μένουν εδώ. Πιστεύω ναι, και θα πρέπει το κράτος να δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι των ακριτών, γιατί είμαστε ακρίτες. Αν το θα βγείτε εδώ απ' έξω στη γωνία, θα δείτε απέναντί σας την Τουρκία. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά από απέναντι από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό εδώ πέρα θα πρέπει το κράτος να το συνυπολογίσει και να είναι πιο διαλλακτικό και πιο συνεργάσιμο στις ανάγκες που έχει ο νησιώτης.
Κρατάμε τα μηνύματα των νησιωτών, επιχειρηματίες οι οποίοι τα βάζουν με τις αποστάσεις, τα δύσκολα, με την έλλειψη προσωπικού. Όμως είναι εκεί, επιμένουν και ζητάνε ισοπολιτεία και ισοτιμία με τις επιχειρήσεις του κεντρικού μας κράτους. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φίλες και φίλοι, όλες και όλοι, να είστε καλά. Γεια σας.